Έχετε πρόβλημα στη συλλογή της ελιάς? Eco 5210. Το θαυμάσιο ιαπωνικό μηχάνημα, τώρα διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά. Eco, το καλύτερο τεινακτικό του κόσμου. Eco, με τις 2.000 παλμικές δονήσεις το λεπτό, επιτυγχάνουμε τις καλύτερες αποδόσεις στη συλλογή της ελιάς και των καρπών, όπως φιστίκια, καρύδια, αμύγδαλα. Eco, ο πλέον ισχυρός κινητήρας με 3,2 υποδύναμη, ποιοτικά ανώτερος και σε πολύ χαμηλή τιμή. Η ιαπωνική τεχνολογία στα χέρια σας. Αντιπροσωπεία Ελλάδος, Κύπρου, Αλβανίας, Παπαλέξης ΑΕ, Λαμία. Χορηγός εκπομπής, Olive, Family Estate and Products. Δεν οργώνουμε ποτέ καθόλου τα χωράφια. Καταρχήν, γιατί έχει... Αντώνη δεν τα οργώνεις? Γιατί η ελιά έχει επιφανειακό ριζικό σύστημα. Έχει αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα με όλο αυτό που έφτιαξες. Με το να βοηθήσεις όμως όλα τα ωφέλιμα και όλους τους συμμάχους της καλλιέργειας, χωρίς να καταστρέφεις τα πάντα. Είμαστε με τον Αντώνη τον Τρυπιντήρη, καλλιεργητή ελιάς και όχι μόνο. Σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για τις ελιές. Θέλω να πάμε τώρα λοιπόν στο μεγάλο θέμα που λέγεται ζυζάνια. Που λέγεται, εγώ δεν τα λέω ζυζάνια, τα λένε στις βιβλιογραφίες, στα αγριόχορτα. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου λοιπόν. Βλέπω εδώ καθαρά χωράφια, βέβαια θα μου πεις είναι και καλοκαίρι. Και βλέπω καθαρά χωράφια και καλά, πολύ καλά καθαρισμένα και για τις φωτιές, περίπτωση φωτιάς, αλλά βλέπω ότι έχεις ένα βιολογικό χωράφι που το έχεις σχετικά καθαρό. Θέλω να μου πεις λίγο το μεγάλο αγώνα που κάνεις με τα αγριοχόρταρα. Γιατί εδώ ήταν χωράφια γεμάτα αστιβιές, βάτα και δύσκολα, πολύ δύσκολα εξόντωτα. Έχουμε και εισερχόμενα επιθετικά είδη, έτσι. Θέλω να σου δείξω ένα αυτό εκεί. Ναι, ναι, αυτό κάνει... Είναι η γνωστή κάνει περικοκλάδα, κάνει χωνάκι, χωνάκι, ναι. Το χωνάκι το είχε, οποίο το βεβαίως το είναι καταγεγραμμένο σε πάρα πολλά. Είναι, το βλέπω πολύ επιθετικό. Ναι, ναι, και αναπτύσσεται πολύ. Έτσι, είναι δύσκολο, δύσκολο εξόντωτο για βιοκαλλιεργητή, είναι πολύ δύσκολο. Εδώ θα πρέπει να το κόβει συνεχώς. Συνέχεια το κόβει, αλλά αυτό συνέχεια αναπτύσσεται. Αναπτύσσεται, ναι. Και κάνει και από κάτω μεγάλο ριζικό σύστημα. Δεν οργώνουμε ποτέ καθόλου τα χωράφια. Καταρχήν, γιατί έχει... Αντώνη δεν τα οργώνεις? Γιατί η ελιά έχει επιφανειακό ριζικό σύστημα μέχρι 70 και δύσκολο έδαφος που έχεις. Βέβαια. Έτσι. 70 πόντους το πολύ πάει κάτω από την επιφάνεια του χώματος. Αν το οργώσουμε, ξεπατώσαμε πάρα πολύ τη ρίζα. Ωραία. Το άλλο το οποίο πετυχαίνουμε, mm-hmm, να μην οργώνουμε, χρησιμοποιούμε καταστροφέα, mm-hmm, ξεπατώνουμε τα ζυζάνια, έτσι όπως τα ανέφερε, τα χόρτα. Και τι κάνουμε αυτό? Δημιουργούμε ένα στρώμα, κοίταξε ένα στρώμα. Mm-hmm. Αυτό το στρώμα τι κάνει? Είναι γεμάτο κομμένα χόρτα. Κομμένα χόρτα. Που είναι 10 πόντους. Τι κάνει? Προστατεύει το χώμα, δεν εξατμίζει τη υγρασία, παραμένει η υγρασία, έτσι. Και συνέχεια το ίδιο γίνεται και λίπασμα, έτσι. Γίνεται οργανική ουσία λοιπόν. Οργανική ουσία, άρα έχουμε λοιπόν πολλά ωφέλη, mm-hmm, από τα χρησιμοποιούμενα καταστροφέα και να σπάμε τα χόρτα και να τα αφήνουμε όπως είναι. Έτσι. Πολύ και ωραία η μέθοδος. Ναι, γύρω από το δέντρο καθαρίζουμε. Εδώ έχει τη δυνατότητα σε όλα σου τα χωράφια, Αντώνη, να πάει ο καταστροφέας? Ή δουλεύεις και με το χέρι, με χορτοκόπτες? Εκείνο που έχω καταφέρει είναι να είναι επισκέψιμο όλα τα δέντρα από μηχανικά μέσα. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε καταστροφή, τρακτέρ και τα λοιπά. Έχω και μηχανοκίνητος καταστροφής, mm-hmm, αλλά χρησιμοποιούμε και με το χέρι... Τα χορτοκοπτικά. Τα χορτοκοπτικά. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν εμείς εδώ βλέπουμε αυτό το καθαρό χωράφι γίνεται μόνο με μηχανική κατεργασία και όχι με χημικά μέσα, με ψεκάσματα. Όχι, όχι. Δεν χρησιμοποιούμε χημικά μέσα. Καταρχήν, όπως είπα, είμαι πολύ υπέρμαχος να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλα αυτά τα χημικά καταλήγουν στο τέλος στη θάλασσα και κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά και στα φύκια της θάλασσας, αλλά και γενικά στη χλωρίδα και στην πανίδα της θάλασσας. Πολύ ωραία. Και επιπλέον υπάρχει και μία μελέτη, δεν ξέρω να το γνωρίζεις, υποθέτω, ότι κάποιοι γεωργοί Αμερικάνοι έχουν ζητήσει, έχουν πάρει εκατομμύρια αποζημιώσεις από εταιρεία η οποία έβγαζε το Roundup. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να το πούμε, διότι έχει δημοσιευτεί. Βεβαίως, βεβαίως. Και ανέπτυξαν καρκίνους. Σε 1, 2, 3 χρόνια το πολύ, παρόλο που έχει αυξηθεί πάρα πολύ, θα αποσυρθεί. Mm. Είναι πάρα πολύ καλή η μέθοδος. Τα εργαλεία λοιπόν που χρησιμοποιείς περισσότερο εσύ για την περιποίηση της ελιάς είναι ο καταστροφέας, mm, έτσι,
το ψεκαστικό που χρειάζεται για να κάνεις τις βιολογικές σου παρεμβάσεις και φαντάζομαι και τα ραβδιστικά σου μηχανήματα τα οποία σε βοηθάνε για γρήγορη συγκομιδή και πρώιμη συγκομιδή. Ναι, τα ραβδιστικά μου, ναι. Όταν έρθεις όταν κάνουμε τη συγκομιδή θα κάνουμε και ειδική εκπομπή. Άλλες ασθένειες εδώ βλέπουμε. Να δείξουμε λίγο εδώ. Θα ήθελα να σου πω για την μαργαρόνια που είπαμε. Ναι, ναι. Κάτι το οποίο για τη μαργαρόνια θέλω, λοιπόν. Ναι, θέλω να την παρατήρησα. Ξέρεις τι τρώει την κάπια της μαργαρόνιας. Να μας το πεις. Η λιβελούλα, ένα κουνούπι μεγάλο που είναι. Που ναι, έχει είναι ωφέλιμο η λιβελούλα. Ναι. Είναι ωφέλιμο. Έχω δει λοιπόν να πηγαίνει απάνω εκεί και, και να την τρώει. Θα σου πω και κάτι ακόμα που ίσως δεν το ξέρεις. Επειδή έρχομαι στο χωράφι σου πάνω από 10 χρόνια μπορεί να είναι. Έχω εντοπίσει στο χωράφι σου πάρα πολλά ωφέλιμα τα οποία δεν υπήρχαν καθόλου στα πρώτα χρόνια. Σίγουρα. Θα στο εξηγήσω αυτό. Όπως επίσης έχω δει και πάρα πολλά πουλιά, μικρά πουλιά τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ στην αρχή. Το τρίτο που θέλω να σου πω είναι ότι αναπτύχθηκαν και πολλές σαύρες, υπάρχουν και φίδια. Πολλά φίδια. Και ποντικοί. Τρώνε τα ποντίκια. Τα οποία κυνηγάνε τα ποντίκια. Ακριβώς. Δεν είπα. Υπάρχουν αλεπούδες, υπάρχουν φίτσες. Έχει αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα με όλο αυτό που έφτιαξες. Γιατί μιλάμε τώρα μια παρέμβαση ολοκληρωμένη και βοήθεια σε καλλιέργεια από τον άνθρωπο. Με το να βοηθήσεις όμως όλα τα ωφέλιμα και όλους τους συμμάχους της καλλιέργειας, χωρίς να καταστρέφεις τα πάντα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο όπλο που χρησιμοποίησες και γι' αυτό είχες και σε πολλά σημεία επιτυχία και όχι αποτυχία. Αν πήγαινες μόνον με τα χημικά για να καταστρέψεις, ας πούμε, τη μαργαρόνια, που μπορεί να την κατέστρεφες, αλλά θα είχες άλλα προβλήματα, δεν θα είχες λεβενλούλες, δεν θα είχες αλογάκια της Παναγίας, δεν θα είχες πασχαλίτσες, δεν θα είχες ωφέλιμες φύκες, δεν θα είχες πολλά πολλά ωφέλιμα, τα οποία εσύ μπορεί να μην τα βλέπεις. Εγώ που τα ξέρω και που τα μελετώ, τα έχω δει πάρα πολλές φορές στο χωράφι και γι' αυτό λέω ότι ο Αντώνης έχει κάνει τη μεγαλύτερη οικολογική παρέμβαση που υπήρξε όχι μόνο στο νησί, πιστεύω και σε όλη τη Μεσόγειο. Με τα χιλιάδες δέντρα και αυτή τη μετεξέλιξη που έχει γίνει εδώ στην κυριολεξία με το να έχεις δώσει ζωή σε πάρα πάρα πολλούς μικροοργανισμούς και όχι μόνο σε ανθρώπους και που ανέπτυξες, αλλά αυτό το πράγμα που έφτιαξες είναι ένα μεγαλείο και μην το ξεχνάς ότι αυτό μπορεί να μην στο λένε πολλοί, έτσι, γιατί δεν μπορούν να το γνωρίσουν πολλοί. Εγώ το έχω γνωρίσει και το έχω μελετήσει πολλά χρόνια. Δεν το ξέρουν αυτό, ότι είναι μια τεράστια οικολογική παρέμβαση και εδώ το ανακοινώνω και στους φίλους μας να το γνωρίσουν ότι τέτοιου είδους φιλοπεριβεντολογικές παρεμβάσεις που έχεις κάνει ουσιαστικά φτιάχνουν μια φυσική ισορροπία που μακροχρόνια ωφελεί την καλλιέργεια και υπάρχει μια πολύ καλή ισορροπία. Οποιοσδήποτε εχθρός πάει να ξεφύγει, αμέσως οι ωφέλιμοι θα το επαναφέρω στη θέση του. Μπορεί να έχεις έναν ή δύο χρόνια ένα πίκ να σου κάνει ζημιά, θα επανέλθω. Αυτό ήθελα να το τονίσω στην εκπομπή και μας. Και ήθελα να πω κάτι εγώ γι' αυτό. Ναι. Όταν πρωτοήρθες και λέγαμε να κάνω βιολογική την καλλιέργεια και σου λέγαμε πώς είναι δυνατόν και τα λοιπά, μου λέει θα αναπτυχθούν ωφέλιμα. Εγώ τη λέξη ωφέλιμα δεν την ξέρεις ακόμα. Λέω, τι λέει ο άνθρωπος, τι πάει να πει, θα αναπτυχθούν ωφέλιμα. Τώρα όμως βλέπω τι σημαίνει ωφέλιμα. Δηλαδή, από τη μια χρησιμοποιούμε βάκυλους για τη μαργαρόνια, αφετέρου όμως υπάρχουν και τα ωφέλιμα τα οποία την τρώνε. Τα οποία και κάτι ακόμα, Αντώνη, σε σχέση με αυτό, ας πούμε τα χόρτα που βάζεις κάτω, που αφήνεις κάτω, υπάρχουν ωφέλιμοι μικροοργανισμοί που μπορείς να τους κάνεις μία φορά σε κάποια δροσερά σημεία του χωραφιού σου για να αναπτυχθούν. Αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και εύκολα, οι οποίοι κάνουν πολύ γρήγορα αυτή την αποσάθρωση. Των ξύλων και τα λοιπά, το κάνουν πολύ γρήγορα. Υπάρχουν λοιπόν, η εξέλιξη της επιστήμης έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που μπορούμε και να σας πω ότι υπάρχουν και ελληνικά τέτοια προϊόντα. Υπάρχει έρευνα και στην Ελλάδα και ας μην τα υποτιμάμε. Το γνωρίζω. Ναι, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με ωφέλιμους μικροοργανισμούς μακροχρόνια και σιγά σιγά και δεν χρειάζεται πολλά έξοδα και μαζικές χρήσης, αλλά σιγά σιγά να βοηθήσουμε το περιβάλλον να είναι κατάλληλο για να αναπτυχθούν αυτοί οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί.
Χορηγός εκπομπής Olive Family Estate and Products. Έχετε πρόβλημα στη συλλογή της ελιάς? Eco 5210. Το θαυμάσιο ιαπωνικό μηχάνημα τώρα διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά. Eco, το καλύτερο τεινακτικό του κόσμου. Eco, με τις 2.000 παλμικές δονήσεις το λεπτό, επιτυγχάνουμε τις καλύτερες αποδόσεις στη συλλογή της ελιάς και των καρπών, όπως φιστίκια, καρύδια, αμύγδαλα. Eco, ο πλέον ισχυρός κινητήρας με 3,2 υποδύναμη, ποιοτικά ανώτερος και σε πολύ χαμηλή τιμή. Η ιαπωνική τεχνολογία στα χέρια σας. Αντιπροσωπεία Ελλάδος, Κύπρου, Αλβανίας, Παπαλέξης ΑΕ, Λαμία.